Και θέλω λοιπόν να πάμε στο θέμα Nergy. Και για μια προδοσία που τη βάζουν να πληρώσει, επειδή ο Αλέξανδρος και ο Τζόνι ψήφισαν τη Ζένια να μπει μέσα, ξαφνικά πυροβολούν την Nergy. Και δεν την πυροβολούν την Nergy, το Κυπριακό Άρμι με τον ηγέτη τους, το συγκεκριμένο, κάνουν μια επίθεση ιδιαίτερα απογοητευτική. Και μάλιστα εδώ θέλω να σας βάλω να δείτε ακριβώς, δηλαδή θα βάλω την εικόνα μπροστά να παίζει για να διαβάζετε ακριβώς το τι ακριβώς έγινε, πώς ξεκίνησε η όλη η διαδικασία με τις αναρτήσεις που έκαναν. Και θα δείτε λοιπόν τώρα που θα βάλω την πρώτη φωτογραφία που έχω πάρει, αυτό εδώ. Διαβάστε κάτω-κάτω, γιατί τώρα αυτό κάποια δευτερόλεπτα θα βγαίνει. Λοιπόν, κάτω-κάτω θα δείτε λοιπόν ότι υποχρεώνει τον κόσμο όλο να πρέπει να κάνουν live. Εδώ λοιπόν ήταν η πρώτη ανάρτηση του Κυπριακού Άρμι. Εδώ είναι η απάντηση της Nergy, η οποία δίνει μια απάντηση, είτε είναι έτσι, είτε δεν είναι έτσι, δεν μας ενδιαφέρει. Εδώ είναι η δεύτερη απάντηση που δίνει το Κυπριακό Άρμι, ο ηγέτης τους. Είναι στο Insta, έβαλε η Nergy, Insta Stories, ναι. Και τους απάντησε. Λοιπόν, όλα αυτά εδώ που βλέπετε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι ένας ψυχολογικός πόλεμος, ο οποίος γίνεται προς την Nergy και όλα αυτά τα χρεώνεται η Άννα. Διότι η συγκεκριμένη ομάδα υποστηρίζει πάρα πολύ την Άννα, η οποία Άννα πρέπει κάποια στιγμή να πάρει θέση. Είπανε μάλιστα ότι τα παιδιά, ότι αν δεν πάρει θέση, θα αρχίσουν να την ψηφίσουν αρνητικά. Ναι, και θεωρώ ότι έτσι πρέπει να γίνει. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να κάθεται αμέτωχη, επειδή τη βολεύει ένα άρμι κυπριακό. Όταν λέω κυπριακό, είναι ότι έχει έδρα στην Κύπρο η ομάδα συγκεκριμένη. Δεν είναι τα μέλη όλοι οι Κύπροι, είναι και πάρα πολλοί Έλληνες μέσα. Έλληνες είναι και Κύπροι, αλλά Ελλαδίτες, να το πω καλύτερα. Λοιπόν, εδώ λοιπόν υπάρχει ένας πόλεμος, ψυχολογικός πόλεμος προς τη μεριά της Nergy, χωρίς να φτύσει τίποτα. Και όλη η ιστορία είναι επειδή δεν έκανε, εδώ κάτω-κάτω διαβάστε, επειδή στην ουσία δεν δέχεται να κάνει live στη συγκεκριμένη ομάδα. Λοιπόν, και ρωτάω τώρα εγώ, είναι δυνατόν? Και ουσιαστικά έχει, ας το πούμε, απειλείται η Nergy, ότι και καλά παίρνεις και οφείλεις να δώσεις και να δεις, ας πούμε, τι θα γίνει και κάτι τέτοια. Δεν είναι, αυτή, είναι πολύ εριστικός αυτός ο... Όχι, έχουν μια έπαρση ότι και καλά εμείς δημιουργούμε στο παιχνίδι πράγματα, εμείς βάζουμε κόσμο μέσα, εμείς βγάζουμε κόσμο απ' έξω κτλ. Λες και οι υπόλοιποι είμαστε κόπανοι, ας πούμε, δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται στο παιχνίδι μέσα. Θα μας πει τώρα το Κυπριακό Άρμι τι θα κάνουμε. Και σε αυτή την περίπτωση τώρα ερχόμαστε σε μια παίκτρια η οποία είναι σημαντικότατη παίκτρια, τη θεωρώ ένα από τα καλύτερα πλάσματα που υπάρχουν στην ελληνική τηλεόραση αυτή τη στιγμή και κάνουν βολτούλα, η Άννα, να πληρώνει το Κυπριακό Άρμι. Γιατί πραγματικά σας μιλάω, με αυτά που κάνουν στην Nergy και στους υπολείπους που βαράνε ανελέτε και χτυπάνε, με εκνευρίζουν αφάνταστα και θέλω πολύ να τελειώνουμε με την Άννα και να πάμε παρακάτω. Γιατί έτσι θα σταματήσει το Κυπριακό Άρμι να χτυπάει. Το άφησα αρκετή ώρα, πιστεύω να διαβάσετε αυτά τα θέματα. Λοιπόν. Πάντως είναι σωστή η Nergy, δηλαδή εννοώ ότι δίνει μια σωστή απάντηση. Όχι, δίνει μια απάντηση. Δεν θα πω αν είναι σωστό ή λάθος. Εγώ, ας πούμε, εάν πάρω τηλέφωνο την Nergy και πω: Nergy, κοίταξε να σου πω, θέλω να κάνουμε ένα live μαζί. Και μου πει: δεν γουστάρω. Δεν θέλω να κάνω live. Δεν είναι δικαίωμά της. Ναι, βέβαια. Δηλαδή, δεν είναι δικαίωμα το που θα μιλήσει. Μπορεί να λέει και σημαίνει ότι επειδή στήριζαν τον Τζόνι κάποια στιγμή ότι είναι υποχρεωμένοι και οι άλλοι να κάνουν live, τους πρέπει να δώσει. Ναι, όχι, και την Nergy που στήριζαν. Αν γουστάρει να δώσει, λοιπόν, θα δώσει. Αν δεν γουστάρει, τι θα πάθει. Εξάλλου, η Άννα δεν μπορεί να λειτουργήσει μόνη της μέσα, πρέπει να έχει μια παρέα. Η παρέα της κάποτε ήταν η Nergy. Ξέρεις τι θεωρώ. Θεωρώ ότι βέβαια δεν είναι οπωσδήποτε από την ομάδα, όλα τα παιδιά είναι και κάποια που είναι σωστά και αντικειμενικά. Όχι, και γράφουν μέσα στην ομάδα. Ναι, γράφουν στην ομάδα. Και λένε ότι αυτό είναι απαράδεκτο. Μην θεωρείτε, ας πούμε, ότι έχει τεράστια ισχύ και όλα σε αυτή η ομάδα για να καθορίζει το παιχνίδι, ότι είναι μόνο αυτή. Αυτό εξηγώ. Δεν έχει τεράστια ισχύ. Ναι, δεν υπάρχει αυτή η ισχύ. Απλά υπάρχει η έπαρση των διαχειριστών. Ή του διαχειριστή, αν θέλετε. Αυτή η έπαρση είναι από πού όμως πήγα. Λοιπόν, ναι, δηλαδή, αυτό απορώ, και, να σου πω κάτι, με αυτόν τον άνθρωπο, επειδή στο παρελθόν θα βγάλει πάλι τα βίντεο, τα παλιά, θα λέει ένα συνεργαστή μου κτλ. Ναι, ότι, okay, ότι κάνεις μια δουλειά πάρα πολύ καλά, δεν το αφισβητεί κανείς. Δεν αφισβητώ την δημοσιογραφική, το τονίζω αυτό, τη δημοσιογραφική του παρουσία.
αφισβητώ. Και ναι, είναι ο πρώτος που βγάζει κάποια spoil που προλαβαίνει πρώτος, να βγάλει κάποια. Εντάξει, είναι από τους πρώτους. Είναι από τους πρώτους. Ναι, 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 δεν είναι πρώτος, ναι. Γιατί ας πούμε τώρα γυρνάει και λέει ότι τα, αυτά που ήταν για την LG και τα λοιπά και τα λοιπά τα βγάλαν άλλοι. Ναι, δεν τα βγάλει αυτός. Okay. Οπότε με βολεύει τα βγάζουν άλλοι και οπότε δεν βολεύει εγώ είμαι ο number one και οι άλλοι είναι number two. Αλλά εμείς είμαστε οι τελευταίοι που τα βγάζουμε. Ναι, δεν ξέρω. και ο τελευταίος γυρνάει καλύτερα. Λες, ναι, πάντα. Λοιπόν, εμείς είμαστε τελευταίοι που τα βγάζουμε. Αφήνω όλους όταν τα βγάλουν σωστά, έχουμε και τη δικιά μας πηγή, τα συγκρίνουμε όλα και λέμε εντάξει, αυτό είναι το σωστό. λοιπόν, για να μην πιάνομαστε κορόιδα. Το θέμα λοιπόν είναι ότι αυτή τη στιγμή το Κυπριακό Άρμι κάνει μια επίθεση και ένα ψυχολογικό πόλεμο στους παίκτες, λέγοντας ότι ξέρετε κάτι, εμείς είμαστε οι ταβατζίδες του χώρου ή θα πάρουμε κομμάτι από τη λάμψη σας ή γεια σας. Γιατί η ουσία του πράγματος είναι αυτή, κυρίες και κύριοι. Να πάρουν λάμψη, αγαπητή μου Έλενα. Θέλουν να πάρουν τη λάμψη των παικτών. Θέλουν να μαζέψουν κόσμο μέσα, λέγοντας ότι εμείς είμαστε αυτοί που φτιάχνουμε τους πρωταγωνιστές, εμείς τους ανεβάζουμε, εμείς τους κατεβάζουμε. Αυτό είναι κακό. Πολύ κακό. Και αυτό δεν είναι, μια ομάδα ανθρώπων που αγαπούν αυτό το παιχνίδι. Είναι μια ομάδα ανθρώπων που θέλουν να εξουσιάσουν αυτό το παιχνίδι. Mm-hmm. Το παιχνίδι αυτό λοιπόν δεν μπορεί να το εξουσιάσει κανένας μας. Και δεν χρειάζεται να το εξουσιάσει κανείς. Πρέπει λοιπόν αυτό να σταματήσει. Χτυπάμε το Κυπριακό Άρμι δεύτερη φορά. Την πρώτη φορά βάλαν λίγο μυαλό, μαζέψαν λίγο τα πράγματα. Τώρα αυτό το στο τέλος που γράφει, ας πούμε, ότι δίνουμε, πρέπει να πάρουμε, λέει, τι να πάρεις, θες λεφτά, τι θέλεις να πάρεις. Λοιπόν, και να σου πω κάτι. Ας πούμε ότι απαιτώ εγώ λοιπόν από την έντυξη να βγεις στη δικιά μου εκπομπή, εδώ, έτσι, μαζί να μιλήσουμε. Και ξέρει η έντυξη ότι ο Ραγκητζής είναι επιθετικός και δεν γουστάνε να μιλήσει. Mm-hmm. Δεν είναι δικαίωμά της να μιλήσει. Αφού ξέρει ότι ο Ραγκητζής είναι αυτός που είναι επιθετικός. Πάντως, πέρα από τους χαρακτηρισμούς και τα μηνύματα και όταν ας πούμε η Μαρία Σοφία βγήκε και έκανε live, δεν είναι επιθετικός ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος. Όχι, την κάλυψε, γιατί έκανε επίθεση όλοι οι υπόλοιποι. Γι' αυτό την κάλυψε. Ναι, ναι, ναι. Γιατί πρέπει να την κρατήσει στον αέρα όσο γίνεται παραπάνω. Θέλω να σου πω, στα live δεν είναι ληστικός. Απλά σε κάποια δικά του live πιστεύω ότι είναι. Σε κάποια γραπτά του γραπτά, μέσα στην ομάδα. Ίσως, ναι, μέσα ναι, στην ομάδα. Όχι, δημοσιογραφικά είναι σωστό. Δημοσιογραφικά είναι σωστό. Στην ομάδα μέσα όμω τα γραπτά του είναι, όπω αυτό που σα βγάλαμε και σα παρουσιάσαμε, είναι να δαγκώσει τη γλώσσα. Ας πούμε, τι είναι αυτό το πράγμα τώρα. δηλαδή, τι να δαγκώσει τη γλώσσα σου. Δηλαδή, εντάξει, τι έγινε, δεν κατάλαβα. Εντάξει, δηλαδή, πρέπει να υποστούν, ας πούμε, να υποστούν την ψυχολογική βία αυτή από τις ομαδούλες που είναι γύρω-γύρω από ένα παιχνίδι φτιαγμένες και ξαφνικά πρέπει όλοι να είμαστε ταμπατζίδες σε αυτή την ιστορία μέσα. Εδώ λοιπόν τώρα το πρόβλημα λοιπόν το έχει η Άννα. Δεν το έχει η Νέρτζη. Η Άννα, γιατί πλέον έχει γίνει, ενώ είναι ένα πάρα πολύ καλό κορίτσι, το έχουμε ξαναπεί, αρχίζει και γίνεται αντιπαθής με όλη αυτή την ομάδα. Γιατί έπρεπε, ίσως, εάν έχει και επικοινωνία με τους διαχειριστές, να το μαζέψουν λίγο και να το μαζέψει και η ίδια. Ή να βγει να δώσει απαντήσεις, όπως λένε και τα παιδιά. Μία φίλη, η Ιβόνη, δεν ξέρω αν πρέπει να πω το επωνυμό, αλλά μάλλον φαίνεται είναι στον αέρα. Φαίνεται. Η Ιβόνη Αντωνοπούλου λέει ότι, ξαναλέω, το σχόλιο αυτό το έχει κάνει μέλος. Η Νέρτζη την προηγούμενη Δευτέρα είπε σε live ότι θέλει να κάνει εκεί live, αλλά δεν έχει λογαριασμό στο Facebook. Έχει μια σελίδα. Λοιπόν, ναι, γιατί είπε συγκεκριμένα ότι έχει ψεύτικο Facebook η Νέρτζη και μπαίνει και παρατηρεί τα σχόλια κτλ. Είναι λάθος αυτό. Είναι λάθος αυτό. Ναι. Εδώ λοιπόν τώρα, επειδή το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη ομάδα με τους ηγέτες που έχει έχουν επιλέξει να στηρίζουν ξεκάθαρα την Άννα, πολλά μέλη από μέσα διαμαρτύρονται εντόνως και αρκετοί έχουν φύγει και μάλιστα δεν έχουν διαγραφεί από την ομάδα γιατί το αφήνουν για να μαθαίνουν κάποια πράγματα, αλλά έχουν βγει εκτός και δεν συνομιλούν μέσα, δεν κάνουν σχόλια γιατί διαφωνούν με αυτά που συμβαίνουν μέσα εκεί. Ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα σήμερα όποιος είναι μέλος και μπει μέσα και δει προσεκτικά το τι λένε μέσα εκεί θα καταλάβετε γιατί υπάρχει ένας φίλος μας ο οποίος είναι μέλος εκεί πέρα μέσα και μπήκα εγώ λοιπόν και το είδα, το έψαξα όλο και είδα πραγματικά ότι υπάρχει μέσα μια σύγκρουση σχετικά με την Energy. Υπάρχει μια σύγκρουση των μελών. Αυτόν. Δηλαδή δεν συμφωνούν όλοι με τον ηγέτη του γκρουπ, του συγκεκριμένου. Έτσι σε καμία περίπτωση. Εδώ λοιπόν τώρα επαναλαμβάνω ότι η Άννα είναι υποχρεωμένη να πάρει θέση. Είναι υποχρεωμένη να πάρει θέση. Όχι επειδή την βολεύει, επειδή αυτό το Κυπριακό Άρμι είναι υπέρ της κτλ. Να πω λοιπόν, εάν μας δει η Άννα κάποια στιγμή, ότι δεν κινδυνεύεις εάν ξαφνικά το Κυπριακό Άρμι δεν σε υποστηρίξει. Γιατί σε υποστηρίζουμε όλοι οι υπόλοιποι. Θεωρούμε ότι είσαι ένα πολύ καλό κορίτσι, θεωρούμε ότι αξίζεις πάρα πολλά πράγματα, ότι είσαι μια πολύ καλή παίκτρια, είσαι από τα φαβορί,
αυτό είναι αδιαφεσβήτητο. Δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς. Θα το βρει και το τέλειο. Κάποιος θα μπει μέσα. Μπαίνει μέσα ο καινούριος τώρα, μην το ξεχνάς, ο Μιλονόπουλος που παίζει με την Άννα και την τέτοια. Έχω μια απορία, τα 30.000 τα μοιράζονται, μάλλον. Ή παίρνουν 30 ο καθένας. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Αυτό είναι το τελευταίο. Γιατί 15 είναι λίγο. Όχι, εγώ, εσύ είσαι τα λεφτά, εγώ δεν κοιτάω αυτό. Τι θες να πεις. Μέχρι να φτάσουμε εκεί. Ότι εσύ κοιτάς τα λεφτά που θα πάρουν. Όχι, συγγνώμη, τόσο βρυσίδι που τρώνε να πάρουν 15.000. Τουλάχιστον ο νικητής σας πάρει τα 30. Κατάλαβες. Λοιπόν, έβαλα πάλι λύση για να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει και να σας πω ότι πρέπει οπωσδήποτε, μα οπωσδήποτε, η Άννα να πάρει θέση. Δεν είναι σωστό και λογικό αυτό? Ναι, ναι, βέβαια. Έτσι δεν πρέπει. Έχω άδικο. Έτσι, όχι. Λοιπόν, δεν μπορεί τώρα, επειδή με βολεύει, ας πούμε, θα κάτσω άποψη να παίξω και η Energy δεν πληρώνει. Και προσέξτε, τι πληρώνει η Energy, ξέρετε, ότι ψήφισε ο δικός της τη Ζένια. Αυτό δεν πληρώνει. Ναι, ναι. Και ότι δεν έκανε live σε συγκεκριμένη ομάδα. Δεν κουστάρει ρε μάγκα να κάνει live. Πώς θα γίνει τώρα δηλαδή, σόγγε να κάνει και live. Δεν κουστάρει κοριτσάκι. Δεν κουστάρει. Τελεία και παύλα.